Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, εκ μέρους της ΕΔΙΕ χαιρετίζουμε τη σημερινή πανελλαδική συνάντηση του Μετόπου Αγώνα Σπουδαστών. Χαιρετίζουμε τις νέες και τους νέους που συναντηθήκαμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στη μετατροπή της σε ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο. Χαιρετίζουμε όλους εσάς που δώσατε τη μάχη μέσα και έξω από τις σχολές ενάντια στις δυνάμεις εκείνες που πασχίζουν να βγάλουν λάδι τους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ενάντια στις δυνάμεις εκείνες που με αριστερό τάχα προφίλ επιχειρούν να θολώσουν τα νερά και να στρέψουν τη γνήσια αντιπολεμική, αντιυπεριαλιστική πάλη της νεολαίας σε ανώδυνα για το σύστημα κανάλια. Χαιρετίζουμε όλους εσάς, τους αυριανούς επιστήμονες και εργαζομένους, που παρά τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, δίνετε τη μάχη να επιστρέψετε στο φυσικό σας χώρο, στα αμφιθέατρα, που η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο κρατά κλειστά. Οι αγώνες σας είναι δίκαιοι, μας δίνουν δύναμη και ελπίδα. Είμαστε στο πλευρό σας, στην πάλη σας για ουσιαστική μόρφωση, για τα δικαιώματά σας στη σύντηση, στη στέγαση, για πτυχία με αξία, για δουλειά με δικαιώματα. Για ένα πανεπιστήμιο που θα μορφώνει πραγματικά και δεν θα είναι παραμάγαζο των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, παράγοντας φτηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Για ένα πανεπιστήμιο κόντρα στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μακελάριδες των λαών δεν έχουν καμιά θέση μέσα στα πανεπιστήμια, στα προγράμματα σπουδών, στη χρηματοδότηση και κατεύθυνση της έρευνας μέσω των κάθε λογής προγραμμάτων μη κυβερνητικών οργανώσεων με στόχο τη χειραγώγηση της συνείδησης της νεολαίας και του λαού. Χαιρετίζουμε τους νέους στρατευμένους και όλους όσους από εσάς αύριο θα κληθείτε να υπηρετήσετε τη στρατιωτική σας θητεία, που η κυβέρνηση με απόφασή της την αυξάνει, φορτώντας με νέα βάρη εσάς τους ίδιους και τις οικογένειές σας. Και από εδώ σήμερα λέμε όχι στην αύξηση της στρατιωτικής θητείας στο στρατοξηράς. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κλιμακώνει την επίθεσή της στα δικαιώματα της λαϊκής οικογένειας. Η κατάργηση του οκταώρου, η διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος, το σχολείο εξεταστικό κέντρο, οι αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια με τις ιδιωτικοποιήσεις, με τη σύσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, των ορίων φίτησης κλπ. Έρχονται να συναντηθούν με το βάθεμα της εμπλοκής της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Την ώρα που η λαϊκή οικογένεια ξοδεύει μια περιουσία για να σπουδάσει τα παιδιά της, που οι περισσότεροι από εσάς αναγκάζεστε να κάνετε 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλετε πέρα, που οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα πανεπιστήμια σπάνε κόκαλα, η χώρα μας παίρνει συγχαρητήρια γιατί δίνει πάνω από 4 δις ευρώ για τις νατοϊκές ανάγκες. Αντί να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να ανοίξουν τώρα με ασφάλεια οι σχολές, δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά Ραφάλ, φρεγατών, πολεμικού υλικού που δεν έχουν καμιά σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μας, αλλά εξυπηρετούν τους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς. Όλα αυτά έχουν κοινό παρονομαστεί τα κέρδη και τα συμφέροντα των οικονομικών ομίλων της αστικής τάξης. Στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της ελληνικής αστικής τάξης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας την πολιτική όλων των προηγούμενων αστικών κυβερνήσεων, παίζει με τη φωτιά του πολέμου, αναλαμβάνοντας επιθετικές πρωτοβουλίες για λογαριασμό των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια περίοδο που κλιμακώνονται οι ανταγωνισμοί και η επιθετικότητα ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Ρωσία, την Κίνα και με την εμπλοκή δεκάδων κρατών, σε μια περίοδο που δεκάδες εστίες πολέμου καίνε σε όλη την Ιδρώγειο, αλλά και στη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία, που συγκεντρώνεται τεράστια δύναμη πυρός, η κυβέρνηση προχωρά στο επόμενο διάστημα
στην ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Στρατιωτικής Συμφωνίας για τις βάσεις. Συνεχίζεις το δρόμο που έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αναβαθμίζοντας τις εγκαταστάσεις στη Σούδα, που οι ίδιοι Αμερικανονατοϊκοί χαρακτηρίζουν ως αβήθιστο αεροπλανοφόρο. Σπέρνει και νέες βάσεις και υποδομές σε πάνω από 20 σημεία σε όλη τη χώρα. Συζητά για τη μεταφορά πυρηνικών στον Άραξο και σε άλλα σημεία της επικράτειας. Συμμετέχει σε δεκάδες ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις που αποτελούν πρόβες πολέμου, όπως η άσκηση Defender 2021, για τις ανάγκες της οποίας το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει μετατραπεί σε βάση εφόρμησης. Περνάνε χιλιάδες στρατού και πολεμικά μέσα με προορισμό τα σύνορα με τη Ρωσία. Αναλαμβάνει για λογαριασμό του ΝΑΤΟ την επιτήρηση του εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας, της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου. Συνάπτει συμφωνίες αμοιβαίας αμυντικής αποτροπής, συνδρομής, συγγνώμη, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Γαλλία, τη Σαουδική Αραβία. Η αποστολή στοιχειών Patriot και προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, τα σχέδια για αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Αφρική έρχονται να κουμπώσουν με τη συμμετοχή της χώρας μας σε δεκάδες υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Μετατρέπεται η χώρα μας σε ευρωατλαντικό πολεμικό προγεφύρωμα και ο λαός μας σε στόχο αντιπίνων. ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν λειτουργούν ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας στη χώρα μας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα που κλιμακώνεται με δεκάδες παραβιάσεις του θαλάσσιου και νέριου χώρου, με αμφισβήτηση των συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν, αλλά αντίθετα αυτοί είναι που δίνουν αέρα στα πανιά των τουρκικών διεκδικήσεων. Παίζουν στα ζάρια τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο παζάρι για να κρατηθεί πάση θυσία η Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο. Έχουν ως στόχο τη συνεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο υπό ευρωατλαντική εποπτεία. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, στο μέλλον που η αστική τάξη, οι κυβερνήσεις και τα κόμματά της ετοιμάζουν, υπάρχει διέξοδος. Και αυτή βρίσκεται στο δυνάμωμα της πάλης του φοιτητικού, του εργατικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος, που μπορεί να βάλει εμπόδια σε αυτή την πολιτική. Που μπορεί να συμβάλλει για να ανοίξει ο δρόμος της πάλης για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Για να γίνει ο λαός μας νοικοκύρης και αφέντης στον τόπο του. Μακριά και έξω από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος που μπορεί να εγγυηθεί την πραγματική ευημερία, ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη, σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους ανάμεσα στους λαούς. Αυτή τη λαϊκή πάλι είναι που τρέμει το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα και οι εκφραστές του και γι' αυτό εντείνουν την τρομοκρατία και την καταστολή και μέσα και έξω από τις σχολές και συνολικά στην κοινωνία. Σας καλούμε λοιπόν να συναντηθούμε ξανά στις πρωτοβουλίες αντιυπεριαλιστικής δράσης που θα γίνουν σε όλη τη χώρα στο δεύτερο 15ήμερο του Μάη για να καταδικάσουμε αποφασιστικά την εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, για να απαιτήσουμε το ξύλωμα της βάσης της Σούδας και όλων των ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών, την ακύρωση της Ελληνοαμερικανικής Στρατιωτικής Συμφωνίας για τις βάσεις, την επιστροφή των ενόπλων δυνάμεων από αποστολές στο εξωτερικό, την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτές τις σκέψεις ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες της σημερινής σας πανελλαδικής συνάντησης.